Ώρες αγωνίας ζουν οι γονείς της 17χρονης Μαγιάς Παπαδοπούλου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης από το κέντρο του Ηρακλείου. Η ανήλικη κοπέλα είχε επισκεφθεί την ψυχολόγο της πριν κατέβει στο κέντρο, οπότε και έκλεισε το κινητό της τηλέφωνο, όπως μας ανέφερε ο πατέρας της, τον οποίο συναντήσαμε στα λιοντάρια, να κολλάει αφίσες σε κεντρικά σημεία για την εξαφάνιση της κόρης του. Η κόρη μου εξαφανίστηκε 7 πρώτου την Πέμπτη, γύρω στις 3.30 ώρα. Την είδε τελευταία φορά η ψυχολόγος της που είχαν προγραμματισμένο ραντεβού. Έφυγε από εκεί με την πρόθεση να πάει για βόλτα στο Ηράκλειο. Έκλεισε το κινητό της και έκτοτε δεν έχουμε σημεία ζωής. Η ψυχολόγος κατάλαβε ότι είχε μια τάση φυγής. Μας έστειλε μάλιστα και μήνυμα ότι να την προσέξουμε λιγάκι. Η Μάγια είναι ένα χαρούμενο κορίτσι, το οποίο μεγάλωσε με αγάπη, έχοντας όμως τάσεις φυγής, όπως μας περιέγραψε ο πατέρας της, ο οποίος κάνει έκκληση προς την κόρη του να επιστρέψει σπίτι. Μάγια, και εγώ και η μητέρα σου και ο αδερφός σου και τα γατάκια, σε παρακαλούμε να γυρίσεις σπίτι. Εάν πάλι μας ακούνε, μας βλέπουνε οι τηλεθεατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε πώς μοιάζει η Μάγια. Είναι ένα κορίτσι, δεν είναι κοντούλα, είναι κανονική στο βάρος, φοράει αυτά τα στρογγυλά γυαλάκια, έχει κοντό, μαύρο, καρέ μαλλί, ενδεχομένως να το έχει πιάσει η κότσο, πάντως είναι κοντό το μαλλί της. Παρακαλούμε οποιονδήποτε τη δει αμέσως να καλέσει το 100. Η 17χρονη Μάγια έχει ύψος 1,65. Φοράει γυαλιά μοιοποιίας και την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα, μαύρο κολάν και καφέ μπότες. Ένα παιδί με πολύ χαρούμενη παιδική ηλικία, χωρίς μαθησιακά προβλήματα, και το προφήχες έχει πάρει και εντάξει, καλή μαθήτρια είναι. Σε σπιτικό καλό, με πολύ αγάπη μεγάλωσε. Τώρα για ποιο λόγο το έκανε θα μας το εξηγήσει όταν θα την βρούμε. Για την εξαφάνιση της ανήλικης εξέδωσε ανακοίνωση και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο καλεί τον οποιοδήποτε που έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει με το χαμόγελο ή να καλέσει την αστυνομία. Μας το είχε πει ότι όταν θα πάει στα 18 ήταν επιθυμία της να φύγει από το σπίτι και της είχα πει ότι είναι το απολύτως φυσικό αυτό. Ένα παιδί που έβγαινε και πριν το lockdown, δηλαδή είχε κάποιους όχι, έβγαινε με τις φίλες της, έκανε τις βόλτες της στο κέντρο, ποτέ δεν είχε καθυστερήσει, ποτέ δεν είχε φύγει, ποτέ δεν είχε κλείσει το κινητό. Πιθανόν η φυγή της κοπέλας να σχετίζεται με σχέση που έχει συνάψει με άνδρα κατά πολύ μεγαλύτερό της, όμως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας από την περιοχή του Κατσαμπά, η Μάγια περιφερόταν μόνη της σε στενά δρομάκια της περιοχής αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω ότι είχε επαφές με έναν κύριο αρκετά μεγαλύτερό της, την περνάει 22 χρόνια. Δεν ξέρω αν βρίσκεται μαζί με αυτό τον κύριο. Μία κυρία που έμαθε από την καμπάνια αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι την είδαν στην περιοχή του Κατσαμπά, 11 η ώρα το βράδυ, την είδε να περιφέρεται μόνη της.